Μια διπλή πρόκληση για Ελλάδα και Κύπρο μέσα από έναν χάρτη που δεσπόζει στην είσοδο της Ναυτικής Ακαδημίας στην Τούζλα της Κωνσταντινούπολης επεφύλασε η αποφύτιση των δοκίμων των στρατιωτικών σχολών ναυτικού αεροπορίας και εδάφους. Ο Υπουργός Άμυνας Χουλούση Ακάρη υποδέχθηκε αρχικά τον πρώτο από τους υψηλούς προσκεκλημένους, τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας Μουσταφά Σεντόπ. Οι δυο τους κατευθύνθηκαν στον προθάλαμο της σχολής. Εκεί ο Μουσταφά Σεντόπ στάθηκε και μελέτησε το χάρτη που εμφανίζει 462.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της γαλάζιας πατρίδας, όπως την αποκαλεί η Άγκυρα. Και ανατακτά χρονικά διαστήματα επαναλαμβάνει η πολιτική ηγεσία με κύριο εκφραστή το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο χάρτη το μισό Αιγαίο είναι βαμμένο γαλάζιο, ανήκοντας στην Τουρκία, ενώ στη συνέχεια ο Υπουργός Άμυνας Χουλούση Ακάρ εμφανίζεται με χαρακτηριστικές κινήσεις με τα δάκτυλά του να δείχνει την περιοχή του Καστελορίζου, το οποίο σκοπίμως λείπει από το χάρτη, για να επεκτείνει η Τουρκία την ΑΟΣ της και ταυτόχρονα να περιορίσει την Κυπριακή ΑΟΣ στα όρια σχεδόν εφαπτωμένης με τις κυπριακές ακτές. Λίγο αργότερα, ο Υπουργός Άμυνας και ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης υποδέχθηκαν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ακολούθησε μια φωτογραφία από την Προεδρία της Τουρκίας, υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών της Ναυτικής Ακαδημίας, το οποίο έχει τοποθετηθεί στο αναλόγιο μπροστά ακριβώς από το χάρτη. Κληθείς να σχολιάσει αυτές τις ενέργειες, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδια σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον Α989 τόνισε ότι εκστρατείες επικοινωνιακού χαρακτήρα δεν μπορούν να μεταβάλουν τη διεθνή νομιμότητα, πόσο μάλλον με φωτογραφίες. Οι παραβατικές ενέργειες απλά εδραιώνουν την εικόνα της Τουρκίας ως παραβάτη, δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα. Οι απόψεις της Τουρκίας είναι η μειοψηφία του ενός. Απομονώνεται η Τουρκία και εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να τους ακολουθήσουμε ούτε σε βαλκανοποίηση ξανά της περιοχής, ούτε στη λογική του περιφερειακού επαρχιωτισμού που ακολουθούν, είπε ο Νίκος Δένδιας, ενώ κάλεσε την Άγκυρα να επανέλθει στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.